5.066 συμβασιούχοι στις δασικές υπηρεσίες και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι πολλοί άνθρωποι στο να βρεθούν στο δρόμο. Και το λέω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλέψανε 2 οκτάμηνα και από ανειδίκευτοι ειδικεύτηκαν. Συνεπώς, το να ζητάμε να συνεχιστεί η δουλειά τους είναι κέρδος για 2 λόγους. Πρώτον, ότι τα τεράστια προβλήματα στη δασοπροστασία και στην τραγική υποστελέχωση των δασαρχείων της χώρας θα βουλώσει λίγο τρύπες. Όχι πολύ, λίγο. Γιατί χρειάζονται ουσιαστικά 40.000 άτομα, σύμφωνα με μελέτες που έχουν κάνει οι συνδικαλιστικοί φορείς. Ταυτόχρονα θα αξιοποιηθεί ειδικευμένη εργασία και αυτούς τους ανθρώπους τους χρειαζόμαστε με όλες τις ειδικότητες που αναφερθήκανε. Γιατί η σωτηρία του δασικού πλούτου και η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού δεν μπορεί να μπαίνουν στο ζύγι του δημοσιονομικού κόστους, όπως και τα αναγκαία έργα προστασίας του λαού να μπαίνουν στη ζυγαριά κόστους ωφέλους. Και μάλιστα, ειδικά η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, που πρέπει να παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Δεν είναι δικό μας, πρέπει να το παραδώσουμε. Συνεπώς, αυτό εμείς που ζητάμε είναι όχι αυτό που έχετε υποσχεθεί την τετράμινη απλώς παράταση, αλλά τη 12μηνη παράταση άμεσα και να αφορά όλους και αυτούς που έχουν φύγει, γιατί έχει ξεκινήσει από τα τέλη Νοέμβρη η απολύση όλους. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα των 12 μηνών να μετατροπούν σε αορίστου χρόνου με αξιοπρεπής μισθό. Γιατί κύριε Υπουργέ, τι είπατε προηγουμένως, ότι αυτά τα προγράμματα τύπου ΑΕΔ είναι και καλυμμένη η ανεργία. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας, γιατί έχουν μισθούς ντροπής, 470 ευρώ, δεν ζεις. Είναι μισή ζωή. Συνεπώς, περιμένουμε απαντήσεις για αυτό το δυναμικό που χρειαζόμαστε στην κυριολεξία, γιατί καλύπτουν οργανικές θέσεις και πάγιες ανάγκες.